Good Morning Show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio. Καλημέρα, Δομνούλα μου. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Πώς είσαι σήμερα? Καλά. Ωραία, χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Είσαι έτσι ωραία, ντυμένη και με το σακάκι σου. Ευχαριστώ. Άδεισαι έξω και βάλε σου καλά ρούχα, η μαμά. Ναι, βάλε μου, τότε είναι το φουσκωτό. Ναι, ωραίο. Έτσι, κάνεις έτσι διαστημική. Ευχαριστώ. Ναι, έγραψες εκθεσούλα σήμερα? Βεβαίως. Και τι τίτλο να έχει? Οι απιστίες. Α, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι μας έγραψες σήμερα. Κι εγώ. Είσαι περίεργη, εννοείς? Ναι, ναι. Λοιπόν, να την πω. Βέβαια. Οι απιστίες. Μια καλή ημέρα που πήγα στο σχολείο μου, αποφάσισα ότι θα εντυπωσιάσω τον Γουλιέλμο. Ο Γουλιέλμος, χαϊδευτικά Έλμος, είναι αυτός που με αγαπά. Του είπα λοιπόν όλη την αλήθεια. Ότι δηλαδή είμαι σούπερ ήρωας. Ότι με την πέρτα μου μπορώ να πετάξω πάνω από το σχολείο και να τραγουδώ: Εγώ δεν ζω γονατιστή, είμαι τη πίτσα στο παιδί, είμαι τη πίτσα στο παιδί. Όταν άρχισα να τρέχω και να τραγουδώ, ο Έλμος μου είπε: Δεν πιστεύω ότι είσαι σούπερ ήρωας. Με νευρίασε και πήγα και σιώνωσα τα μολύβια του μέσα στην τάφρο. Ο Έλμος δεν λέγεται πια Έλμος, αλλά Θωμάς. Είναι ο άπιστος Θωμάς. Και όχι μόνο, προχθές τον είδα να κρατά τη τσάντα της τούλας και να χασκογελούσε το διάλειμμα. Μπορώ και εγώ πάνω τους, κουντώ την τούλα, στήρνω τη χαμέ και αμέσως ο Γουλιέλμος τρέχει και τη σηκώνει. Έγινα απειράβλος. Όταν ήρθε η μανούλα μου να με πάρει από το σχολείο, με ρώτησε: Έχεις νεύρα, αγαπούλα μου? Όχι, απλώς κάνω ότι κάτι με ενοχλεί. Αλήθεια, αγαπούλα μου? Όχι, ρε μαμά, έχω νεύρα. Γιατί, με ρωτάει η μανούλα. Γιατί ο Έλμος ήβρε στην τούλα την αγάπη της ζωής σου. Μάνα μου, αγαπούλα μου, είναι άπιστος? Μαμά, κόψε το και πάμε σπίτι να μου κάνεις μια τιανιά μπατάτες με τα φκά να μου περάσουν ούλα. Δομνούλα, βίδα δύο. Για τις απιστή. Οπότε, Δομνούλα μου, πιστεύεις πως ο κατάλληλος τρόπος για να ξεπεράσουμε ένα χωρισμό είναι μια τιανιά πατάτες με τα φκά? Κύριε Χρήστο μου, ο καθένας κάπως πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα. Ναι. Ήθελα να πνίξω τον πόνο μου στις πατάτες με τα φκά. Και μετά που μου έκαμε μια τιανιά, η μάμα είπα της: Μαμά, κάμε λομιά. Και κάμε μου, γιατί έτσι θέλω να φάω να ξεχάσω. Και τώρα ο Γουλιέλμος είναι παρελθόν? Κύριε Χρήστο μου, δεν ξέρω. Αν το δω πάνω με την τούλα, δεν ξέρω να μπορεί να γίνει μεσιόν το σχολείο. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα χτες, γιατί χάσες την καλύτερη σου φίλη την τούλα και τον... Και ήταν η καλύτερη μου φίλη, γίνει η ξάρκα του Δημαρχείου. Δεν μου λέω, παραφέρεσαι. Γιατί ξέρεις να μπουν η σάρκα, κύριε Χρήστο μου? Όχι, τι είναι? Η σκούπα γίνει που καθαρίζα παλιά το Δημαρχείο που ήταν μεγάλη και ήταν έτσι σκολερή. Όχι, Δομνούλα, πού είχαμε νηπιαγωγείο τα γέρημα? Τι εννοείς, κύριε Χρήστο? Ξέρεις τη σάρκα? Ξέρεις μου το Ζαγοραίο? Ξέρεις μου Περπινιάδη? Ξέρεις μου... Έκαμα στο νηπιαγωγείο τα λαϊκά. Ναι, τα πιο ωραία λαϊκά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δομνούλα μου, να είσαι καλά. Και εγώ, κύριε Χρήστο μου, καλημέρα. Ελπίζω που να κάνει άλλη διανιά με πατάτες με τα φκά η μάμα σου να μας φωνάξει. Όχι, έρχεται ο καθένας και τρώει τα. Είμαστε ο καθένας εμείς. Άντε, γεια. Πάει. Και έχουμε μαζί μας το μικρό Ιάσονα. Έλα, Ιάσονα. Έλα, Ιάσονα. Έλα, Ιάσονα. Εντάξει. Κάθε μέρα τα ίδια, έλα μέσα, είπα. Έλα εδώ. Κάθισε και πες μας. Έγραψες εκθεσούλα σήμερα? Ναι, καλημέρα. Πώς είσαι, είσαι καλά? Μια χαρά. Μπράβο, τώρα τελευταία έρχεσαι έτσι ευδιάθετος, φεύγεις λίγο έτσι νευριασμένος, αλλά έρχεσαι πάντα έτσι με το χαμόγελο στα χείλη. Έτσι ρε, με το χαμόγελο στα χείλη, πανώ ο Ιασονάς μπροστά. Μπράβο, που κέφτια σήμερα τραγούδι. Ναι. Έγραψες εκθεσούλα? Ναι. Τίτλος? Οι απιστίες. Α, πες την. Η δασκάλα μου, κυρία Χαμπίνα, είναι άπιστη. Εγώ φταίω που είναι άπιστη. Αλήθεια, δεν μπορώ. Επειδή κάθε μέρα λέει μου, σα τσίρε για σου να ευκαιρεί την πίστη μου να μάθεις ορθογραφία. Προχθές πήγαμε τον παπά μου στο ματ και εκεί έμαθα πολλές λέξεις. Τις έλεγαν όλοι οι κύριοι, οι μεγάλοι, και τώρα τις λέω κι εγώ. Όχο, θα μας τις πεις και εμάς. Χτες πήγαμε με τον παπά μου στο περίπτερο και ήθελα παγωτόν. Και ο κύριος Κλεόπας επείραζε με και σπάσε μου τα νεύρα μου. Κύριε μου, έφερες παγωτό ρε. Έχει μόνος τώρα, ένα πονήσεις τα λεμά σου. Νευρίασα του λόγου και είπα του, δούμε να πάω τώρα κερατά. Τότε σιωπήσαν όλοι και ο Κλεόπας είπε στον παπά.
πάπα μου να πιάσει το σιλοτέθιον του και να φύγει. Γιατί με είπε σιλον, επειδή του είπα κερατά. Το κερατά δεν είναι κακή λέξη, κυρία Μαρίνα, αφού τη λαλούγια στη μάπα. Oh. Ιάσονας Α1. Όχι, αγαπούλα μου. Εντάξει, γιατί όμως εκφράζεσαι έτσι? Είναι καλή λέξη ο κερατάς να τη λέει σε έναν άγνωστο, ούτε σε γνωστό. Αφού την είπαν όλοι στη μάπα, και για να την λένε στην όλη στη μάπα, σημαίνει πως είναι καλή λέξη. Εκεί ήταν λίγο νευριασμένη, νομίζω, η οπαδή της ομάδας του παπά σου, και μπορεί να θέλουν να βγάλουν το άχτιν τους. Μα δεν είπαν κακές λέξεις. Τις κακές λέξεις είπαν τις μετά και ξέρω τις όλες. Όχι, μη είμαστε σπίσεις, λοιπόν. Μήπως... ήταν από το. Oh, εντάξει. Έλα, έλα, ήρθε η μάμη σου. Όχι, μη είμαστε. Θέλω να σου πω. Το κερατάς τι σημαίνει? Είναι όταν μεταφορικά. Τι είναι το μεταφορικά? Είναι μια νταλίκα που μεταφέρει παγωτά. Τι είναι νταλίκα? Θα σου εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Το κερατόμαλο τι σημαίνει? Το ποιο? Κερατόμαλο. Μήπως εννοείς το τερατσόμαλο? Όχι, κυρία Μαρίνα. Μαμά, δεν ξέρω τι μπορείτε, κυρία Μαρίνα. Έτω, ήρθε η μάμη σου. Πιάστε τον. Γεια σου, κυρία Χρήστο. Γεια σου, να μου. Γεια σου, φιλιά. Γεια σου, γεια σου. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μας παιδιά. Good Morning Show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι. Κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio.